Πάμε να δούμε λοιπόν τους κρυούς α, που περνάει ακριβώς απέναντί σας, αυτή η Αφροδίτη από σήμερα. Οπότε θα πρέπει να είστε και εσείς λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που υπόσχεστε, γιατί μπορεί από την καλή σας την καρδιά και η επιθυμία εκείνη τη στιγμή είναι όντω, κάτι να κάνετε, αλλά α, μπορεί στην πορεία κάτι να μετανιώσετε. Γι' αυτό λέω προσέξτε τι υπόσχεστε, μην το κάνετε ελαφρά την καρδία. Στους άλλους είτε αυτοί οι άλλοι είναι φίλοι είτε είναι η σχέση σας. Η άλλη από την άλλη πλευρά θα είναι πιο απαιτητική από εσάς. Είναι μια περίοδος που μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου ούτως ή άλλως θα μπείτε σε μια διαδικασία αναθεώρησης σχέσεων, συνεργασιών. Κυρίως η γεννημένη το τρίτο δεκαήμερο. Εσάς επηρεάζει περισσότερο αυτή η Αφροδίτη στο ζυγό γιατί είναι στις τελευταίες μοίρες του ζωδίου. Από την άλλη πλευρά, είναι μια καλή ευκαιρία να βάλετε ένα τέλος σε εκκρεμότητε που έχουν να κάνουν με σχέσεις του παρελθόντος. Να κοιτάξετε λοιπόν από εδώ και κάτω τι μπορεί καινούριο να έρθει στη ζωή σα, ή, εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε κάτι το οποίο δεν μπορούσατε να το διώξετε από πάνω σα, ε, από την καρδιά σα εννοώ, να κοιτάξετε κάπω μέσα σε αυτό το διάστημα που έρχεται, στο μήνα που θα έρθει, και θα τα πούμε αναλυτικά φυσικά αύριο για τον Νοέμβριο, ε, να κοιτάξετε να κάνετε έστω μία προσπάθεια ακόμη να αφήσετε πίσω σα πράγματα τα οποία τελικά δεν σα δίνουν τίποτε άλλο πέρα από πόνο. Uh, και στεναχώρια.